Την τιμητική του έχει σήμερα το καθιερωμένο ψωμί της Καθαράς Δευτέρας, που παλαιότερα ήταν και το ψωμί της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων, όπως αναφέρει ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Πρόκειται για τη λαγάνα, ένα ξεχωριστό προϊόν που έχει συνδεθεί με την έναρξη της Σαρακοστής και που κάθε γενιώτικη οικογένεια θέλει να έχει στο τραπέζι της αυτή την ημέρα. Οι γειτονιές της πόλης πλημμύρισαν από το βράδυ της Κυριακής μυρωδιές, καθώς οι φούρνοι έπιασαν δουλειά από νωρίς, παρασκευάζοντας τις παραδοσιακές λαγάνες ώστε να είναι έτοιμες στη διάθεση των πελατών από πολύ πρωί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των Αρτοπιών Ιωαννίνων, Θοδωρή Σύνδρο, η κίνηση ήταν ικανοποιητική. Όσον αφορά στην τιμή, διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και αγγίζει τα 3 ευρώ, παρόλο που το κόστος παρασκευής ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου, η παρασκευή της είναι εντελώς διαφορετική από αυτή του απλού ψωμιού, καθώς είναι πιο χρονοβόρα και κοστοβόρα. Όσοι ήθεστε, οι συνάδελφοι αρτοποιοί έχουν στα καταστήματά τους την παραδοσιακή λαγάνα που πλαισιώνει το παραδοσιακό τραπέζι για τα κούλουμα. Η τιμή τους είναι γύρω στα 3 ευρώ. Έχουμε ξεκινήσει, η παραγωγή έχει ξεκινήσει από χθες νωρίς, θα έλεγα. Από το απόγευμα ήδη τα περισσότερα αρτοποιοί, οι περισσότεροι συνάδελφοι είχαν καταφύγει στην παραγωγή τους. Προσπαθούμε να, σήμερα βοηθάει λίγο ο καιρός, προσπαθούμε και εμείς να δουλέψουμε και να βγάλουμε αυτό το ιδιαίτερο προϊόν που είναι στα καταστήματά μας. Ο κόσμος θες μετά τις φωτιές προτίμησε τα αρτοπία για την παραδοσιακή λαγάνα. Κοιτάξτε, ο κόσμος όντως προτίμησε τα αρτοπία και τα αρτοπία είναι αυτά που διασφαλίζουν και την ποιότητα, σας είχα πει, και το προϊόν. Όλοι οι συνάδελφοι αρτοποιοί προσφέρουν, κάνουν τα καλύτερα, προσφέρουν τα καλύτερα υλικά στην καλύτερη τιμή και είναι ένα προϊόν που είναι σίγουρο για τον καταναλωτή. Όντως, χθες μετά τις φωτιές υπήρξε ένα πανδαιμόνιο, έτσι, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος και ειλικρινά τον ευχαριστούμε για μια φορά ακόμη που επισκέπτεται τα καταστήματά μας, δηλαδή τους φούρνους της γειτονιάς. Βέβαια, θα ήθελα να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ όσον αφορά για το προσωπικό μας που βοήθησε και εξάντλησε όλες τις δυνατότητες, ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, γιατί ήταν εξαντλητικά τα ωράρια. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωρίς. Η λαγάνα είναι έχει μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα και γι' αυτό είναι και το κοστολόγιο της παραπάνω από το ψωμί από τα υπόλοιπα αρτοπαρασκευάσματα, και εκτός αυτού όλοι την υπόλοιπη αυτή την ημέρα διασκεδάζουν εκτός από εμάς και σας. Πάντως και οι καταναλωτές στα Γιάννενα προμηθεύονται τα άκρως απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Μετά το τσίκνισμα των αποκρεών ήρθε η ώρα για διατροφική κάθαρση. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι τιμές στα νηστίσιμα προϊόντα είναι φθηνότερες σε σχέση με πέρυσι, η αγορά φαίνεται μουδιασμένη. Ακόμη και την Καθαρά Δευτέρα, οι καταναλωτές προμηθεύονται τα βασικά όπως χαλβά, ελιές και ταραμά, ενώ καλαμάρια, χταπόδι και άλλα ψαρικά έρχονται δεύτερα σε προτίμηση λόγω τιμής. Και για αυτούς, της τελευταία στιγμή, τα παραδοσιακά παντοπολία έμειναν ανοιχτά ώστε να τους εξυπηρετήσουν. Έχει αρκετή κίνηση, έχει πολύ ωραία μέρα. Βγήκε ο κόσμος, γλέντισαν και χθες το βράδυ. Παρότι έλεγαν για βροχές, τελικά ο κόσμος βγήκε, έφερε. Βλέπετε, κίνηση έχει, κίνηση αρκετή. Θα βοηθήσει η μέρα. Οι τιμές είναι χαμηλές σε σχέση με πέρυσι. Υπάρχει επάρκεια προϊόντος. Εύχομαι σε όλους καλή Σαρακοστή, καλά να περάσουν και του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ. Ενδεικτικά, σε τι τιμές μπορεί να βρει κάποιος τα βασικά σαρακοστιανά, όπως τον ταραμά, τον χαλβά, τις ελιές? Ελιές παίζουν γύρω από 4,5 μέχρι 6,5 ευρώ, χαλβάς από 4,5 ευρώ μέχρι 7 ευρώ, ελιές τις είπαμε, τα τουρσιά και τα λοιπά 4-4,5 ευρώ, δεν είναι ακριβά. Ο κόσμος ψωνίζει σαρακοστιανά ή λόγω της οικονομικής στενότητας παίρνει τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι? Ο κόσμος παίρνει σαρακοστιανά, επίσης παίρνει και τυράκι, παίρνει σαλαμάκι για να έχει να φάει στο σαρακοστιανό τραπέζι. Υπάρχουν και επισκέπτες από ό,τι είδαμε εδώ, οι οποίοι ήρθαν στα Γιάννενα αυτές τις μέρες και αυτοί θέλουν να γιορτάσουν τα κούλουμα στα Γιάννενα. Ο κόσμος εντυπωσιάζεται στα Γιάννενα από τις φωτιές, που δεν είναι σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, περνάει ωραία και ελπίζω με το άγριμα της Ιωνίας να γίνω χαμός.